αφορολογείται κάποιος, έχω ακούσει τρία διαφορετικά ποσά. Πρέπει με έναν επίσημο τρόπο και ταυτόχρονα υπάρχει, διακρίνεται, το διακρίνουν όλοι, το διακρίνετε κι εσείς, νομίζω, ως νοηρεχής άνθρωπος, μια πασπερμή απόψεων. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, μπρα, ξέρουμε. Ακριβώς, ακριβώς όμως. Δηλαδή, δώσατε ένα πρόγραμμα, διαφωνεί η κυρία Πατριανάκου προφανώς και ο κύριος Σκανδαλίδης της Θεσσαλονίκης. Αυτό όμως ήταν κοστολογημένο ακριβώς. Εδώ με την ιστορία του έμφυα δεν μας λέτε ακριβώς τι. Και γίνεται τώρα να δεις. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ορισμένα πράγματα. Ελάτε. Αν και νομίζω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι ενημερώνεστε, υπάρχει πάρα πολύ συγκεκριμένη. Καλύτερος τρόπος να ενημερώνετε εσείς δημόσια την κοινωνία. Όχι, λέω. Υπάρχει εξαιρετικά συγκεκριμένη πρόταση και μάλιστα είναι το πρώτο κόμμα στη χώρα μας, το οποίο είπε τι θα κάνω, πόσο κοστίζει και από πού θα τα βρω. Μπορεί να διαφωνούμε στις πηγές, αλλά είναι το μόνο κόμμα στη χώρα μας που δεν πήγε στη λογική των 18 σημείων ή τα ζάπια που άλλα έλεγε πριν τις εκλογές και άλλα έκανε μετά. Μιλήσαμε πολύ συγκεκριμένα και μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Τώρα, εγώ θέλω να πω το εξής. Τώρα, είναι εξαιρετικά άδικο και υποκριτικό από ένα κόμμα το οποίο είναι ο σημεοφόρος μιας φορομπηκτικής πολιτικής, από ένα κόμμα το οποίο έχει βάλει ενίκιο στους ιδιοκτήτες της κατοικίας, να έρχεται και να λέει τώρα ότι θα μπουν νέοι φόροι από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερφορολόγηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ρωτάμε τι θα κάνετε εσείς όμως. Όχι, και δεν μας λέτε συγκεκριμένα. Υπερφορολόγηση τώρα... υπάρχει, τι θα κάνουμε όμως. Μα δεν ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε ακόμα. Όταν έκανε, δεν είδα να διαμαρτυρηθεί τον κύριο Οικονόμου όταν έκανε κριτική σε μένα. Τον έλφα τον έχουμε καταγγείλει όλοι ως άδικο και ληστρικό. Με συγχωρείτε, παρεμβαίνετε τώρα. Όταν κάνω μια κριτική στην Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία έκανε, δεν ενοχληθήκατε καθόλου. Λοιπόν. Μισό λεπτό, γιατί μα ενημερώνουν ότι έγινε ένα ισχυρό σεισμό, ο οποίο έγινε αισθητό και στην Αθήνα. Λέω στου φίλου τηλεθεατέ, μην το καταλάβαμε εδώ. Ναι. Λοιπόν, λέω στου φίλου σε λίγα λεπτά θα σα δώσουμε στοιχεία και πληροφορίε. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Λοιπόν, για πάμε. Α μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα. Υπάρχουν μια σειρά άλλα δυσδέματα που φαντάζομαι και στην πορεία. Να μιλήσουμε για τη φορολογία. Εμεί έχουμε πει ότι θα καταργηθεί ο έμφυα. Είναι ο πλέον άδικο φόρο. Θα αντικατασταθεί, αυτό έχουμε πει, ναι, από τον φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία. Εξαιρούνται όλε. Η πρώτη κατοικία εξαιρείται από αυτή τη φορολογία. Εκτός αν μιλάμε για υπερπολιτισμένες κατοικίες. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει περίπτωση η μικρή και μεσαία ιδιοκτησία να επιβαρυνθεί. Πού είναι το όριο, κύριε Καλύβη, μπορείτε να μας πείτε. Γιατί αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Άκουσα τον κύριο Στρατούλη να το βάζει στις 450.000 ατομικό. Δεν θέλω να μπω σε νούμερα. Δεν θέλετε να πείτε, αλλά πρέπει να πείτε. Είμαστε 5 μέρες πριν τις εκλογές, κύριε Καλύβη. Είπα συγκεκριμένα, έχουμε την εμπειρία του φόρου προηγούμενης ακίνητης περιουσίας και με βάση αυτό. Αυτό έδινε 750.000-800.000 έδινε αυτό που λέτε. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν να προσδιοριστεί πολύ συγκεκριμένα αυτό. Λέμε ότι θα εξαιρεθεί η μικρή και μεσαία κατοικία και νομίζω ότι με τις αντικειμενικές τι θα κάνετε, υπάρχει το Καλύβη. Θέμα. Οι αντικειμενικές θα αλλάξουν, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Και επίσης. Αυτό είναι η βάση όμως. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσετε. Ναι, όχι, αυτό σας λέω. Όχι, μα είμαστε συγκεκριμένοι. Διότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και το ξέρετε, είναι ότι τελικά έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι πληστεριασμοί γίνονται με τις εμπορικές αξίες που είναι στο Ζενίθ, ας πούμε. Το έχουμε καταγγείλει όλοι. Οι αντικειμενικές αξίες. Το έχουμε καταγγείλει αυτά, κύριε Καλύβη. Το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα. Σας λέω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει προσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών. Έχουμε πει ειδικά για το θέμα της φορολογίας που θα πάει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Και με τους συντελεστές τι θα γίνει, κύριε Καλύβη. Οι συντελεστές θα έχουν μία κλιμάκωση. Μέχρι πού? Η οποία. Θα υπάρξει συγκεκριμένη τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Πότε θα υπάρξει. Δεν άκουσα αυτή μια τοποθέτηση που λέει 60% ας πούμε, από τα 80.000 και πάνω. Είναι μια τοποθέτηση αυτή που έχει πραγματική βάση, είναι κάτι που λέει ο καθένας ότι θέλει. Προσδιορισμένα, κοιτάξτε κάτι. Θα υπάρξει συγκεκριμένος προσδιορισμός. Προφανώς θα υπάρξει μια κλιμάκωση η οποία θα διευκολύνει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα κατώτερα κλιμάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση επιβάρυνση αυτών των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πλαίσιο φορολογίας του πλούτη στη χώρα μας, το οποίο δυστυχώς δεν διορθώθηκε και λέω όχι με αλλαγή των συντελεστών. Έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή σας ότι υπάρχει υποφορολόγηση του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Είμαστε στο μισό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το πρόβλημα με το ΦΠΑ. Άρα έχεις χώρο να δημιουργήσεις προϋποθέσεις αύξηση των φορολογικών εσόδων, πλήττοντας, γιατί θα πληγούν τα στρώματα τα πιο πλούσια. Από πού είναι τα πιο πλούσια στρώματα? Ποια είναι αυτά τα πλούσια στρώματα. Πόσα είναι? Γιατί αυτά που δηλώνουν μέχρι τώρα πλούσια στρώματα είναι 5.000 άνθρωποι. Να σας πω ένα στοιχείο λοιπόν. Λέμε
από το 2012 στο 2013, όσοι είχαν πάνω από 30 εκατομμύρια στη χώρα μας, αύξησαν την περιουσία τους από 50 σε 60 δισεκατομμύρια. Πώς είναι αυτό? Το ακούτε το μέγεθος? Πώς είναι αυτό? Λοιπόν, σας λέω λοιπόν, συγκεκριμένο μέγεθος. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα και να, από τις λίστες Λαγκάρτ και από το θέμα της διαφθοράς να πάρει σπόρους για να μην πλήττει στον Κοσμάκη, κάτι το οποίο δεν έκανε προφανώς για συγκεκριμένους ταξικούς λόγους στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήθελε να πλήξει αυτά τα στρώματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μικροί και μεσαίοι, τα μικρά και μεσαία εισοδήματα δεν έχουν να φοβηθούν. Προφανώς οι πλούσιοι αυτής της χώρας... Είναι λίγο γενικό αυτό που λέτε, καθόλου κύριε γενικό, Καλύβη. Καθόλου γενικό. Τι θα πει μικρά και μεσαία, καθόλου πού είναι γενικό. Τα μεσαία στρώματα, πού είναι τα μεγάλα στρώματα. Σας λέω συγκεκριμένα, δεν θα αλλάξουν οι φορολογικοί συντελεστές για τις αμαρτυρίες εταιρείες. Αλλά αυτή τη στιγμή 2 δις είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας λέω συγκεκριμένα. 3 δις αυτά τα οποία θα βελτιώσουμε με αυτή τη φορολογία, 3 δις θα πάρουμε από τη διαφθορά και από την κατάργηση της φοροδιαφύγης και φοροδιαφύγης. Αυτά τα έχουν επικαλεί, κύριε Καλύβη. Ναι, οι άλλοι δεν το θέλανε να τα κάνουν. Δεν θέλανε να τα κάνουν. Προστατεύανε τη φοροδιαφύγη. Το χειρότερο από όλα για τη χώρα είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μέχρι τώρα προστατεύατε την φοροδιαφύγη και την εισφοροδιαφύγη. Αυτό κάναμε και αυτό λέει η πραγματικότητα. Κύριε Σκανδαλίδη, και τη δική σας άποψη του θέματος, γιατί μετήχατε και στη διαμόρφωση και μάλιστα πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι ο σημερινός νόμος για τα ακίνητα, φορολογικός νόμος για τα ακίνητα, έμφυ δηλαδή, ήταν πολύ πιο ελαφρύ σε σχέση με το χαράτσι του Βενιζέλου. Είναι μεταξέλεξη του χαρατσίου. Μην μιλήσετε όμως, να πάμε σε ένα διάλειμμα πρώτα και λέω σε φίλους, και επειδή ανησυχούν πολύ, γιατί σε πολλές περιοχές της Αττικής ανήνωσαν πολύ δυνατά. Θα τα πούμε για το σημείο τώρα. Μας ενημερώνουν εδώ από σχολεία ότι έχουν βγει στις αυλές. Το ξέρω και σκανδαλίζει. Δεν βγαίνει, ρε παιδιά, αυτόματα αυτό. Δεν πατάς ένα κουμπί και βγαίνει το μέγεθο. Ψάχνουμε. Ο Γιάννης παίζει δυνατά. 1, 2, 3. Αρμενάκι. Κι όλοι χορεύουν στο ρυθμό του. Γιατί παιχνίδι σαν κι αυτό. Έχει και στρατηγική και νου. Φροντίδα, έχει αγάπη, έχει έρωτα. Έχει και τα τυχερά του. Το έχεις φάει. Hot Seat. Κάθε βράδυ στις 8. Με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Νέο Μόλτο. Πιο πλούσια γεύση. Χωρίς στερητικά. Τι έφτιαξε ο άνθρωπος. Η Golden Star γιορτάζει και σας παρουσιάζει μια εκπληκτική υπερπροσφορά. Αποκτήστε και εσείς 3 εκπληκτικά δαχτυλίδια, 3 μοναδικά γαλλικά σχέδια με 24,99 έναντι της αρχικής τους τιμής στα 200 ευρώ. Προσθέστε τώρα στη συλλογή σας ένα εκπληκτικό δίσυρο μονόπετρο δαχτυλίδι με φινίρισμα από αυστριακούς κρυστάλλους και 2 λαμπερές συνοδευτικές σβέρες, όλα σε κίτρινο χρυσό των 18 καρατίων στα 0,50 μάικρον σε μια άψογη επιμετάλλωση με την αλόη. Το βάρος της κεντρικής πέτρας είναι